μαζί με τους, με τους, και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τον Αγροτικό Σύλλογο εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στον πλόκο στο Ισίλιο. Στο φορολογικό συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών μας έχουν στο 45%. Είναι πολύ δύσκολα. Δεν βγαίνεις με την περίπτωση αυτή που γίνεται με το φορολογικό. Αλλά κι αν σε περίπτωση δεν πας καλά, σε παίρνει διαφορετικά με τη μαγαζί, σπίτι, τι έχεις και σε φορολογεί διαφορετικά. Δηλαδή είτε έτσι πας, είτε αλλιώς πας, δεν γλιτώνεις. Δηλαδή πας για κλείσιμο δηλαδή, για στο. Και φορολογεί. Ναι, ακούω. Παπί, έχουμε εκεί μέσα βγαλμένη μπάρα, ρε, πες εκεί μέσα. Κοίταξε, το μαύρο. Το μαύρο πάντα υπάρχει. Αλλά συγκεκριμένα είναι συνάδελφοι που έχουν κλείσει τελείως, δουλεύουν με το Βαλιτσάκι. Τα μαύρα είναι αυτά. Εμείς και να θέλουμε να πάρουμε μαύρα, δεν μπορούμε. Γιατί από τη στιγμή που κάνεις αγορές, από τη στιγμή που κάνεις πωλήσεις, δεν μπορείς να δώσεις χωρίς απόδειξη. Αλλά και στα τελευταία δύο χρόνια τώρα, όλοι οι αγρότες ζητάνε απόδειξη και να θέλεις μαύρο να δουλέψεις, δεν μπορείς γιατί ζητάνε όλη την πλόγια. Δηλαδή όχι μόνο οι αγρότες, μιλάω γενικά. Αλλά το μαύρο, το μαύρο είναι μόνο του Βαλιτσάκη. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω είναι ότι θα κλείσουν περισσότερο μαγαζιά, θα έχουν μεγαλύτερη ανεργία. Το μαύρο έτσι όπως πάει με το πλαστικό το χρήμα δεν θα υπάρχει τόσο πολύ. Και να θέλεις να γίνει και να θέλει, αλλά θα υπάρχει η ανεργία. Εγώ